Καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες πλήττουν χώρες σε όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν πληγεί σφοδρά φέτος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι μπορεί να έχουμε πιο ξηρό καλοκαίρι από ότι τα προηγούμενα χρόνια. Όμως οι αρνητές της κλιματικής αλλαγής υποβαθμίζουν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αμφισβητούν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Το Cube αποφάσισε να αναλύσει κάποιες από τις πιο κοινές παρανοήσεις και την παραπληροφόρηση σχετικά με τις ξηρασίες. Η πρώτη λανθασμένη αντίληψη που είναι αρκετά δημοφιλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ξηρασία αν υπήρξε πρόσφατα βροχή ή χιόνι. Αυτό συνέβη σε ορισμένες γαλλικές περιοχές. Πολλοί χρήστες του Twitter αναφέρουν «Βρέχει παντού και όλη μέρα ακόμη και στα νότια, χιονίζει στις Άλπες και τα Πυρηναία». Παρά τους πολύ βροχερούς Μάρτιο και Απρίλιο, τα μίντια τολμούν να μιλούν για ξηρασίες και για την υπερθέρμανση του πλανήτη κάθε μέρα. Μιλήσαμε με τον Tom Phillips, καθηγητή στην επιστήμη του κλίματος, και μας εξήγησε γιατί αυτή η λογική είναι λάθος. Αν η βροχή ενός χρόνου πέσει σε μία ημέρα, θα υπάρξει πλημμύρα και μετά για τον υπόλοιπο χρόνο δεν θα υπάρχει βροχή. Επίσης, όταν έχεις μεγάλη ξηρασία που σκληραίνει το έδαφος, όταν πέφτει βροχή στεγνώνει αμέσως και το νερό χάνεται σχεδόν αμέσως. Το δεύτερο μεγάλο αφήγημα παραπληροφόρησης είναι ότι οι ξηρασίες, ειδικά στην Ισπανία, οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα λόγω της αφαίρεσης φραγμάτων σε όλη τη χώρα. Το Cube το είχε ελέγξει προηγουμένως και διαπιστώσαμε ότι πολλά από αυτά τα φράγματα κατασκευάστηκαν πριν από δεκαετίες και είτε έχουν εγκαταλειφθεί είτε δεν εξυπηρετούν πλέον τον σκοπό τους. Αυτές οι κατεδαφίσεις θεωρούνται ως μια καλή κίνηση από εμπειρογνώμονες για το περιβάλλον, επειδή αποκαθιστούν τη φυσική ροή του ποταμού, βελτιώνουν την ποιότητα του νερού και γεμίζουν ξανά με ψάρια. Τέλος, μια κοινή θεωρία συνωμοσίας που έχουμε δει να επιστρέφει είναι ότι οι ξηρασίες προκαλούνται από χημικά ίχνη αεροπλάνων που διαλύουν τα σύννεφα και εμποδίζουν τη βροχή. Να γιατί αυτό είναι ψευδές. Όταν βλέπεις αυτά τα λευκά σύννεφα πίσω από το αεροπλάνο, αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που ονομάζουμε ίχνη ατμού. Έτσι, όταν ένα αεροπλάνο καίει καύσιμο, βγαίνει λίγος υδρατμός από πίσω. Και αν έχετε υγρό αέρα και είναι κρύος αέρας, δημιουργούνται τέτοια πηγάδια που βασικά είναι αιωρούμενα σύννεφα. Και αυτά είναι απολύτως κανονικά σύννεφα νερού. Δεν σημαίνει ότι αν γίνονται περισσότερες πτήσεις σε περιοχές που έχουν ξηρασία. Αν αυτό ίσχυε, θα έπρεπε όλες αυτές οι ξηρασίες να παρουσιάζονται στις περιοχές που έχει πιο πολλές πτήσεις. Για περισσότερες έρευνες, επισκεφτείτε τη σελίδα μας euronews.com.